Για να δούμε τι γίνεται τώρα. Ακούστε μια φοβερή ιστορία που θα μας πει η Αναστασία με μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία πάει στο ATM να σηκώσει λεφτά. Χθες έγινε, στο Μενίδη. Και ακούστε στο Μενίδη. Ακούστε τώρα τι έγινε. Να δείτε πώς κατέληξε αυτή η γυναίκα στην εντατική, στο νοσοκομείο. Χθες το πρωί στο Μενίδη περίμεναν αρκετά άτομα στο ATM για να κάνουν ανάληψη. Εκεί ξεκίνησε ένας διαπληκτισμός μεταξύ ενός 18χρονου και μιας ηλικιωμένης γυναίκας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι όλα έγιναν για τη σειρά, για το ποιος προηγείται στη σειρά του ATM. Τότε λίγο αργότερα ο 18χρονος έσπρωξε την ηλικιωμένη με αποτέλεσμα να πέσει κάτω, να χτυπήσει το κεφάλι της, να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Υποβλήθηκε χθες σε χειρουργείο και παραμένει στο νοσοκομείο η γυναίκα. Να σας πω ότι συνελήφθη ο 18χρονος. Μάλιστα αυτό από τις μάρτυρες ανέφεραν ότι βρισκόταν σε σοκ την ώρα που συνέβη αυτό. Έμεινε δίπλα στην γυναίκα να τη βοηθήσει. Μάλιστα, καλούσε σε κόσμο να πλησιάσει, να δώσει τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα. Κάλεσαν το ασθενοφόρο. Όμως η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Εντάξει, σοκαρίστηκε. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Μικρό παιδί είναι. Ναι. Αλλά πρώτον, θα πρέπει να ξέρουμε τρόπους ηλικιωμένους αφήνει σειρά. Ναι. Ένα. Δεύτερον, να πλώνεις χέρι σε ηλικιωμένο, ρε παιδιά. Έσπρωξε ηλικιωμένη γυναίκα. Δηλαδή, δεν λέω το θέμα. Όσο και αν ευρίασες, όσο και αν σου πήρε τη σειρά, σπρώχνεις με ηλικιωμένο άνθρωπο. Να είμαστε δίκαιοι τώρα. Πολλές φορές και οι ηλικιωμένοι, λόγω της ηλικίας, λόγω των ταλαιπώριας, έχουν μπορεί να κλείσουν. Μπορεί να ευρίασεις και εσύ, όντως. Μπορεί να πεις γιατί ρε φίλε, περιμένω τόση ώρα, ας πούμε. Οκ, εντάξει, πες το. Σκέψη μάνα σου, ρε. Ούτε η γιαγιά σου. Πάρ το λίγο εσωτερικά. Είναι η γιαγιά σου, δηλαδή. Σηκώνεις χέρι. Γεια σου να περάσει τη γιαγιά. Αν ευρίασεις. Πες και μια κουβέντα που λέει ο λόγος. Μπράβο. Δεν χάσεις το χέρι τώρα. Κρίμα δηλαδή. Και αυτός τώρα θα έχει και αυτός, αλλά και η γιαγιούλα στην εντατική. Ναι, τώρα, μα είναι δυνατόν τώρα. Έλα ρε παιδί. Τι να πεις.